Και εκ των υστέρων πέρασε η θεότητα μέσα, σε αυτό, μέσα στην Παναγία και μέσα στη. Δεν λέει το Ευαγγέλιο το δύο πράγματα. Όχι, δεν λέει. Αυτά είναι. Σοφίσματα. Ναι, ναι, και γι' αυτό και απορρίφθηκε αυτή η διδασκαλία. Διότι όλοι οι αιρετικοί προσπαθούσαν να ερμηνεύσουν την αλήθεια. Καλά, δεν θυμούνται. Την υπερβατική αλήθεια με τη λογική του. Εκείνο το χωρίο που λέει ότι πώς είναι δυνατόν να με επισκεφτεί η μητέρα του Θεού. Ναι. Αυτό το χωρίο μιλάει ότι η Μαρία ήταν μητέρα του Θεού. Έτσι. Όπως επίσης ο λόγος. Δεν μπορούσαν να το φέρουν σαν επιχείρημα στον Εστόριο. Μα το φέραμε. Ότι ο λόγος αρξεγένετο και σκήνωσε εν ημίν. Τώρα, αυτές οι δύο τάσεις, δηλαδή της Αντιοχιανής και της Αλεξανδρινής σχολής, δεν μπορέσαν να γεφυρωθούν παρά το ότι αντιλάγησαν πολλές επιστολές και γι' αυτό και υπήρξε η πρόταση να γίνει Οικουμενική Σύνοδος για να λύσει τη διαφορά. Η οποία έγινε ποια χρονολογία? Η Οικουμενική Σύνοδος έγινε το 431. Μετά την ανταλλαγή επιστολών, ο Αυτοκράτορας Θεοδόσιος ο Δεύτερος, ο Μικρός όπως λέγεται, ενημερώθηκε για τη δογματική διαφορά των δύο σχολών και αποφάσισε, εξέδωσε διάταγμα να γίνει Οικουμενική Σύνοδος, 19 Νοεμβρίου του 430, να γίνει Οικουμενική Σύνοδος, η οποία ορίστηκε για τις 7 Ιουνίου του 431, που ήταν η μέρα Πεντηκοστή. Πράγματι λοιπόν ο Κύριλλος έφτασε, πρώτος έφτασε ο Νεστόριος με 16 επισκόπους και με τη συνοδεία της αυτοκρατορικής φρουράς. Θα δούμε τώρα γιατί νόημα είχε η αυτοκρατορική. Να πιέσει. Ναι, διότι ο Νεστόριος είχε την εύνοια της αυτοκρατορικής φρουράς. Μάλιστα. Μετά έφτασε ο Κύριλλος με 50 επισκόπους, κουβαλώντας μαζί τους μοναχούς, παραβολάνους, θα πω την παραβολάνη και ναυτικούς, για το ενδεχόμενο δυναμικής αναμέτρησης αν χρειαζόταν. Η παραβολάνη ήταν, λέει, μία αδερφότητα. Παραβολάνους βγαίνει από το παρά το βαλανίο. Α, αυτή που κοίταγαν, το βαλανίο ήταν τα ρούχα των. Ναι, ήταν τα δημόσια λουτρά. Αυτή λοιπόν βοηθούσαν το φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας και επίσης μάζευαν νεκρούς που είχαν μέσα στο δρόμο βρεθεί ή περιέθαλπαν λεπρούς, ασθενείς, έκαναν πάρα πολλή δουλειά, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις υπερέβησαν των εξκαμένων. Λέγεται μάλιστα ότι έλαβαν μέρος στη δολοφονία της φιλοσόφου Υπατίας. Και μερικοί συγγραφείς προσπαθούν να ρίξουν το βάρος στους χριστιανούς. Στους χριστιανούς, ναι, ξέρω. Να ευθύνει στον ίδιο τον Κύριλλο. Αλλά έχει αποδειχθεί ιστορικά ότι δεν είχε καμία ανάμειξη. Απλώς ήταν ένας φανατισμός της στιγμής. Το δεν ξέρουμε και ποια στοιχεία ήταν. Γιατί τη βρήκανε στον δρόμο, τη χτυπήσανε, δεν ξέρω αν αντάλλαξαν. Γεγονός είναι ότι δολοφονήθηκε η Υπατία. Η οποία δεν ήταν χριστιανή. Δεν ήταν, αλλά ήταν σεβαστή μέσα στην Αλεξανδρινή κοινωνία. Μάλιστα. Γιατί ήταν μαθηματικός και φιλόσοφος. Μάλιστα. Και είχε, μπορούμε να πούμε, ένα εξαιρετικό μυαλό. Λοιπόν, μη έχοντας φτάσει, εντωμεταξύ, όταν έφτασε και η αντιπροσωπεία του Κυρίλλου, δεν είχαν φτάσει ούτε από την Ανατολή επίσκοποι, ούτε από το Ιλλυρικό, ούτε από τη Δύση και γι' αυτό αποφάσισαν να περιμένουν λίγες μέρες μέχρι να έρθουν. Το διάταγμα έλεγε ότι πρέπει από κάθε περιφέρεια να έρθουν 3 αντιπρόσωποι και αν δεν ερχόντουσαν ετίθεται υπό αμφισβήτηση η οικουμενικότητα της Συνόδου. Γι' αυτό ήταν απαραίτητη η παρουσία. Ναι. Αντιπροσώπου. Ναι. Πέρασαν 16 μέρες και η Σύνοδος, ο Κύριλλος εκήρυξε την έναρξη της Συνόδου στις 22 Ιουνίου
διότι είχαν αρχίσει να κουράζονται οι επίσκοποι που είχαν έρθει, έκανε και ζέστη, ήταν καλοκαίρι, και επίσης έφτασε ο Ιουβενάλιος, ο επίσκοπος Ιεροσολύμων, ο οποίος πήρε το μέρος του Κυρίλου. Λοιπόν, τελικά έλαβαν μέρος συνολικά 150 επίσκοποι και από αυτούς ο Νεστόριος είχε μόνο 54. Στη συνέχεια ήρθαν και από τη Δύση και από την Ανατολή. Μάλλον όταν ήρθαν οι επίσκοποι του Αντιοχίας, είχε ήδη καταδικαστεί ο Νεστόριος και θεωρήθηκε ότι βιάστηκε πολύ ο Κύριλλος και δεν απεδέχθησαν τις αποφάσεις της υπό τον Κύριλλο Συνόδου. Κάνανε δική του σύνοδο με την οποία κατεδίκασαν τις αποφάσεις της Συνόδου του Κυρίλλου και αφόρησαν τον ίδιο τον Κύριλλο. Και έτσι πλέον βγήκαν δύο στρατόπεδα αντιμαχόμενα, ή υπό τον Κύριλλο επίσκοπη ναι. και υπό τον Ιωάννη Αντιοχίας. Ο βασιλιάς ενημερώθηκε γι' αυτά και προσπάθησε να του συμβιβάσει. Ποιος ήταν τότε? Ήταν ο Θεοδόσιος ο Μικρός. Μάλιστα. Προσπάθησε να του συμβιβάσει. Αλλά κατάλαβε από την αρχή ότι ήταν αδύνατο να συμβιβαστούν οι δύο διαφορετικές απόψεις. Εν τω μεταξύ, αντιπρόσωπος του αυτοκράτορα στη Σύνοδο ήταν ένας ονόματι Κανδιδιανός και είχε συνταχθεί με τον Νεστόριο. Με τη βοήθεια τώρα της Ανακτορικής Φρουράς περιόρισε τους επισκόπους από τον Κύριλλο και ώστε να αποκλειστεί η επικοινωνία της με τον Παλάτι. Διότι εάν παίρνανε με το μέρος τον αυτοκράτορα, είχαν κερδίσει το παιχνίδι. Μετά από 10 και την 11 Ιουλίου, η παρουσία των δυτικών επισκόπων, οι οποίοι καταδίκασαν την αίρεση του Νεστορίου της απόψης και ομολόγησαν ότι τα πάντα είχαν γίνει με τον κανονικό τρόπο, δεν υπήρχε καμία παρεκτροπή. Και αυτό έσωσε την κατάσταση. Έσωσε, έγινε η πλάστηκα πλέον υπέρ του Κυρίλλου. Αλεξανδρίας. Ενώ είχε απομονωθεί ο Νεστόριος και οι διδαχές του. Εν τω μεταξύ ο Κύριλλος κατάφερε να έρθει σε επικοινωνία με το παλάτι, έχοντας κλείσει μέσα σε ένα μπαστούνι ενός μοναχού ένα γράμμα, το οποίο το έστειλε στην Κωνσταντινούπολη προς τον μοναχό Δαλμάτιο, που ήταν ένας μοναχός που είχε πολύ μεγάλη επιρροή στα Ανάκτορα και στην Εκκλησία γενικά. Και τελικά ο αυτοκράτορας, μην μπορώντας να συμβιλιώσει τις δύο πλευρές, φυλάκισε τον Νεστόριο και τον Μέμνονα επίσκοπο Εφέσου και τον Κύριλλο Αλεξανδρίας, γιατί κάθε μία πλευρά είχε αφορήσει την αντίστοιχη. Προεξάρχοντα της άλλης. Μάλιστα. Τελικά όμως αναγκάστηκε να σεβαστεί τα πεπραγμένα της υπό τον Κύριλλο Οικουμενική Συνόδου και τον αποφυλάκησε και έστειλε τον Νεστόριο σε ένα μοναστήρι στην Αντιόχεια μέχρι να βρούνε λύση οι επίσκοποι. Στο τέλος της Συνόδου, τις οποίες τα πρακτικά διεσώθησαν και αποτέλεσαν ένα μεγάλο τόμο που υπάρχει στην ελληνική και στη λατινική, και μετά από 2 έτη εργασίας συντάχθηκε κοινός όρος που ονομάστηκε όρος των διαλογών και υπήρχε συμφωνία στις δύο ομάδες και βγάλανε δογματική απόφαση συν εψήφισαν και 8 κανόνες. Ο όρος των διαλλαγών αποτελούσε μία έκθεση, πολύ σπουδαιότατη έκθεση πίστεως περί της υποστατικής ενώσεως των δύο φύσεων του Χριστού και
Τελικά λύθηκε το δογματικό θέμα. Οι επίσκοποι... Άφησε όμως κάτι κατάλοιπα, μονοφυσιτισμού κλπ. Η επόμενη σύνοδος είναι ο μονοφυσιτισμός. Σε αυτή τη σύνοδο διατυπώθησαν οι εξής προτάσεις. Ο όρος Θεοτόκος δεν αποτελεί καινοφανή διδασκαλία, αλλά είναι αποδεκτός. Ύστερα, η διδασκαλία περί της ενανθρωπίσεως του λόγου εκφράζει την πίστη των πατέρων. Δηλαδή ο λόγος ήρθε στην Παναγία με τον Ευαγγελισμό και σαρκώθηκε και είναι άνθρωπος. Και ο Ιωάννης, ο λόγος άρχισε το γένοντο. Ναι. Ότι ο Υιός του Θεού είναι... Άρα έγραφε ο Ιωάννης, σάρκωσε γένοντο δια της Θεοτόκου. Ναι, δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα. Ναι. Αλλά απροβλέπτως, ας πούμε, δημιουργούνται καταστάσεις εκ των υστέρων. Γι' αυτό υπάρχει το Άγιο Πνεύμα μέσα στη Συνόδος, για να λύνει τα επιμέρους προβλήματα. Ακριβώς. Επίσης, ότι ο Υιός του Θεού, ο Χριστός, είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Και είναι απάτορ εκ μητρός, δηλαδή προαιωνίως έχει γεννηθεί από τον Πατέρα και εν χρόνο έχει γεννηθεί από την Υπεραγία Θεοτόκο. Όχι, απάτορ, στον ουρανό είναι αμήτωρ και στη γη αμήτωρ εκ πατρός και στη γη. Λίγος Πατέρα. Ναι. Και γεννήθηκε προαιωνίως μένα από τον Πατέρα, εν χρόνο δε από τη μητέρα του την Υπεραγία Θεοτόκο έγινε άνθρωπος, σαρκώθηκε. Δηλαδή, να το δώσουμε. Και είναι ομοούσιος τον Πατρί κατά τη θεότητα και ομοούσιος προς τους ανθρώπους και την ανθρωπότητα. Ο Χριστός γεννήθηκε προαιωνίως από τον Πατέρα, ναι. Αρέστος και λοιπά όπως θα λέει η Σύνοδη. Να μην πολυλογήσουμε. Και το δηλαδή, γεννήθηκε δεν πρέπει μητέρα, να το εκλάβουμε. Έτσι. Ναι, χωρίς μητέρα βέβαια. Χωρίς μητέρα. Το γεννήθηκε δεν πρέπει να το εκλάβουμε όπως. Χρονική διάρκεια. Όχι, όχι. Σαν ανθρώπινη γέννηση. Όχι. Μπορούμε να, είναι έτσι, μπορούμε να το καταλάβουμε ότι προήλθε από τον Πατέρα προαιωνίως. Ναι. Όπως και το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται εκ του Πατρός πάλι προαιωνίως. Είναι δηλαδή η γέννηση πατήρ, και η εκπόρευση. Άμα πατήρ, άμα υιός. Η γέννηση και η εκπόρευση είναι δύο διαφορετικά είδη γεννήσεως. Ναι. Που για τον άνθρωπο είναι δύσκολο να καταλάβει τι ακριβώς έχει γίνει. Ναι, ναι, ναι. Ξέρουμε πολύ λίγα πράγματα. Και τέλος, η σάρκωση του Υιού και Θεού σημαίνει ένωση των δύο φύσεων. Η ένωση αυτή είναι ασύχητη και άτρεπτη ως προς τις φύσεις. Καμία φύση δεν επικρατεί, δεν απορροφάει μία την άλλη, δεν εξαφανίζεται η μία από την άλλη, αλλά παραμένουν συγχρόνως και οι δύο υπό το ίδιο πρόσωπο. Ενωμένα στο ίδιο πρόσωπο. Τώρα, εάν έχουμε λίγο χρόνο να πούμε για τον Πελάγιο και τον Πελαγιανισμό. Έχουμε 10 λεπτά ακόμα. Ναι. Ο Πελάγιος ήταν ένας μοναχός Βρετανός, ο οποίος ήρθε στη Ρώμη και μετά πήγε και στην Ανατολή και έμαθε τα καλά, ήξερε καλά ελληνικά. Ναι. Ήταν δύσκολο την εποχή εκείνη να είσαι Βρετανός και να ξέρεις καλά ελληνικά, όπως να ξέρεις τη λατινική σαν μητρική γλώσσα και να μάθεις και ελληνικά. Ο Αυγουστίνος, παρόλο που ήταν σπουδαίος πατήρ, ουδέποτε έμαθε ελληνικά και γι' αυτό και δεν μπόρεσε να καταλάβει τις δύο οικουμενικές συνόδους, την πρώτη και τη δεύτερη.